Είμαστε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Αρτάκης, όπου σε λίγο ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει το παλαιό Φάληρο για την πέμπτη αγωνιστική της Α1 από Λάμβο. Μαζί μας είναι ο προπονητής του Πανιωνίου, κύριος Αλέκος Βάσος. Κύριε Βάσο, ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι, αλλά τουλάχιστον δεν το έχασε. Θα μας πείτε λίγο για το παιχνίδι, πού πιστεύετε ότι κρίθηκε? Καταρχήν ήθελα να πω καλησπέρα. Ο Πανιώνιος δεν είναι ο Πανιώνιος που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τα οικονομικά προβλήματα τον έχουν φέρει σε μια μεγάλη αποδυνάμωση της ομάδας και ο στόχος του είναι η παραμονή στην κατηγορία. Με ένα ρόστερ που είναι κατά βάση από την ομάδα των νέων ανδρών, με παιδιά 18 χρονών και 2-3 προσθήκες έμπειρων παιχτών. Το παιχνίδι σήμερα, τα παιδιά καταρχήν συγχαρητήρια, αγωνιστήκανε, δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Κάναμε μια κοιλιά στο δεύτερο φτάλεπτο, τελικά καταφέραμε και το γυρίσαμε το μάτς και κρίθηκε σε ένα τελευταίο σουτ που το χάσαμε εμείς. Η επιτυχία από την αποτυχία είναι πολύ κοντά. Δεν θα έλεγα ότι είναι αποτυχία το αποτέλεσμα, γιατί εμείς θα παλεύουμε όλα τα παιχνίδια. Πήραμε το δεύτερο βαθμό μας στο πρωτάθλημα. Και κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, να γίνουμε καλύτεροι, να αντρώσουμε τους παίχτες αυτούς και να βελτιωθούμε και να σταθεροποιηθούμε με μια ομάδα που απαρτίζεται κατά βάση από τις μικρές κατηγορίες μας. Στο τρίτο οκτάλεπτο ο Πανιώνιος δεν δέχτηκε κανένα γκολ και αντίθετα έβαλε 3 και έκανε από το 3-6 που έχανε 6-6. Πιστεύετε ένα κομβικό σημείο αυτό για να μην χάσει το παιχνίδι σήμερα? Σαφώς. Γύρισαμε την άμυνα σε pressing, πιέσαμε αρκετά, κολυμπήσαμε και το γυρίσαμε το μάτς. Καταλυτική ήταν και η παρουσία του τερματοφύλακα της ο τερματοφύλακας θα έλεγα ότι είναι από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους μας παίκτες. Αυτός μας κρατάει και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αυτός ήταν που πήρε το μάτς ουσιαστικά και γενικά εξαρτιόμαστε πάρα πολύ από αυτόν τον αθλητή, ο οποίος είναι για μένα ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει ο Πανιώνιος και είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε στην ομάδα μας. Συνέχεια από εδώ και πέρα για τον Πανιώνιο, ποια θα είναι? Την επόμενη αγωνιστική παίζουμε με την Γλυφάδα εδώ στην έδρα μας. Περιμένουμε τον κόσμο κοντά μας. Και επειδή υπάρχει μια δυνατότητα κάποιες ενίσχυσης, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή 1-2 παίχτες που τους έχουμε δηλωμένους αλλά δεν είναι κοντά μας λόγω οικονομικών προβλημάτων, θα παρακαλούσα αν είναι δυνατόν κάποιοι φίλοι της ομάδας, αν μπορούν λίγο να ενισχύσουν την ομάδα και μετά διαρκείας και να γίνει μια προσπάθεια, μπας και ενισχυθούμε τουλάχιστον στο υπόλοιπο διάστημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Είμαστε μαζί με τον αρχηγό του Πανιωνίου, τον Γιάννη Θωμάκο. Γιάννη, ο Πανιώνιος ήρθε ισόπαλος σήμερα 7-7 με το παλαιό Φάληρο. Δύσκολο έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και αμφίρροπο. Ναι, πραγματικά. Ήταν ένα, θα έλεγα, ωραίο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να βάλουμε το ρυθμό μας σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Πιστεύω ότι το πετύχαμε κατά διαστήματα. Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι παρότι στη δεύτερη περίοδο το παλαιό Φάληρο πήρε ένα προβάδισμα 3 γκολ. Καταφέραμε και επιστρέψαμε στο μάτς
γιατί εκεί το παιχνίδι ήταν, κρινόταν σε μια, στις λεπτομέρειες, θα έλεγα, και έδειξε χαρακτήρα η ομάδα μου. Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι, σίγουρα θέλαμε την νίκη. Έτσι, όταν παίζεις στην έδρα σου με μια ομάδα που έχει τους παρόμοιους στόχους, τη σωτηρία δηλαδή για τη φετινή χρονιά, θέλεις την νίκη. Δεν τα καταφέραμε, αλλά κοιτάζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, γιατί δείχνει η ομάδα μας ότι έχει δυνατότητες για καλύτερα πράγματα. Το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και το Παλαιό Φάληρο έχει μόλις τελειώσει. Οι δύο ομάδες ανήθηκαν ισόπαλες 7-7. Στο πρώτο οκτάλεπτο το Παλαιό Φάληρο προηγήθηκε 2-3. 3-6 υπέρ του Παλαιού Φαλήρου ξανά και το δεύτερο οκτάλεπτο, και έτσι έληξε και το ημίχρονο. 6-6 ήταν το σκορ του τρίτου οκταλέπτου, ενώ του τέταρτου και τελευταίου οκταλέπτου 7-7, σκορ που ήταν και το τελικό για αυτό το παιχνίδι. Από το κλειστό γυμναστήριο Αρτάκης για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.